Αδελφοί μου και παιδιά μου αγαπητά και περιπόθητα, για μια ακόμα φορά γιορτάζομαι Χριστούγεννα και βρισκόμεθα μπροστά στο μέγα και άφραστον θαύμα, στο ξένο και παράδοξο μυστήριο που είναι η ενανθρώπιση του Ιού και Λόγου του Θεού και το οποίο η ανθρώπινη λογική αδυνατεί να ερμηνεύσει και να προσπελάσει. Ο Ιερός αυτό εξέφρασε και πάλι σήμερα. Μυστήριον ξένων, ωρό και παράδοξων, ουρανών το σπήλαιον, θρόνων χερουβικών την παρθένων. Και όντως, πώς να εξηγήσω με αδελφοί μου, με τις απλές δικές μας ανθρώπινες δυνάμεις και δυνατότητες, μάλιστα χωρίς να επιζητούμε τον άνωθεν φωτισμό. Πώς να εξηγήσουμε το γεγονός ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος και παράλληλα παραμένει Θεός για να κάνει εμάς κατά χάριν Θεούς. Ο λόγος, το λάμδα με κεφαλαίο, δηλαδή ο Υιός του Θεού, προσλαμβάνει σάρκα ανθρωπίνη ή να θεώσει το πρόσλημα, για να μας οδηγήσει στη χαρά και στην εφροσύνη του παραδείσου, από όπου εξαιτία της αμαρτίας εξεπέσαμε. Γίνεται ο Υιός του Θεού άνθρωπος για να μας ελευθερώσει από τη δουλεία και την αλογία των παθών, για να μας σώσει από την απειλή του αιωνίου σκότους, για να μας κάνει χριστοφόρου και θεοφόρους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πανηγυρίζει σήμερα και κραυγάζει γηθοσύνος. «Γεννήθηκε ο Χριστός και ο διάβολος καταντροπιάστηκε.» «Γεννήθηκε ο Χριστός και ο Θάνατος καταργήθηκε.» «Γεννήθηκε ο Χριστός και ο Παράδεισος άνοιξε.» «Γεννήθηκε ο Χριστός και η Κατάρα εξαφανίστηκε.» «Γεννήθηκε ο Χριστός και η βασιλεία των ουρανών μεταφυτεύτηκε στη γη. Από τότε μέχρι και σήμερα και μέχρι τη συντελεία των αιώνων θα συντελείται αυτό το θαύμα στις καρδιές των ανθρώπων οι οποίοι θα επιζητούν την ουράνια ξενία και την εν Χριστώ το τεχθέντη Θεό ημών σωτηρία. Χωρίς το Χριστό ζούμε μέσα στην αθεία και απανθρωπία, στο ζόφο, στο σκοτάδι δηλαδή, στο σκοτάδι της αλογίας των παθών, τα οποία δεν μας αφήνουν να ζήσουμε τα έλογα και υπέρλογα, αλλά μας καθυλώνουν σε μια ξένη από τη φύση μας και τον προορισμό μας ζωή. Δυστυχώς, μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο έρχεται και πάλι να γεννηθεί ο Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε κι εμείς, βιώνοντας καθημερινά ως οσμή θανάτου, την αποστασία από τον Θεό, την ηθική σύψη, τη φθορά και την έλλειψη της κοινωνίας των προσώπων. Όμως επιμένει να έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, στον οποίο κυριαρχούν τα πάθη και στον οποίο η χαρά, αδελφοί μου, έγινε σπάνιον είδος επιμένει να γεννάται σε αυτόν τον κόσμο που κυριαρχεί η υποκρισία και η ψυχρότης. Έτσι, καθώς στις ημέρες μας βιώνουμε την τραγωδία της ανθρωπίνης αναισθιότητος και η ζωή μας ευτελίζεται, καθώς οι πνευματικές μας αντοχές δοκιμάζονται και ο βίος μας εξαντλείται στην πεζότητα της κοσμικότητος και τη αλογίας των παθών, καθώς λέγω συμβαίνουν όλα αυτά, ανακαλύπτομαι ότι το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι τώρα παρά ποτέ και ποθητό και αναγκαίο. Αδελφοί μου, ας μην αντικρίσουμε απλά, επαιτειακά, για μια ακόμη φορά τα Χριστούγεννα, Ας μη παραμείνω με ξένοι και μακρινοί θεατές του μηνύματος της Φάτνης που μας καλεί σε μετάνοια, κάθαρση του νου και της καρδιάς, ουράνιο φωτισμό και τελικά στη θέωση που είναι ο σκοπός και ο προορισμός της ζωής μας. Ας μη θεωρήσουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή, αυτό το μεγάλο ουράνιο και επίγειο πανηγύρι ως μια απλή ανάπαυλα από την καθημερινή μας συνηθισμένη πορεία. Ας την δούμε και ας την ζήσουμε ως αιτία της σωτηρίας μας. Και πώς θα γίνει αυτό με το να επιτρέψουμε στο Χριστό να γεννηθεί στις καρδιές μας, να εισέλθει στη ζωή μας, στη σκέψη μας, στα σπίτια μας, στα σχολεία μας, στην εργασία μας, στην πολιτική μας, σε κάθε πτυχή του είναι μας, και της κοινωνίας μας. Με αυτό το πνεύμα και με αυτή την προοπτική αδελφοί μου αγαπητοί, ελάτε να συνοδεύσουμε τον Ιερό Υμνογράφο, ψάλλοντας μαζί του με χαρά και εφροσύνη. Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε. Άσατε το Κυρίο πάσα η γη και ενεφροσύνη ανυμνήσατε λαοί ότι δε δόξαστε. Σας εναγκαλίζομαι όλους εν αγάπη πατρική. Σας ασπάζομαι και σας εύχομαι να έχετε διαπαντός στη ζωή σας τη χαρά και την αγαλίαση του τεχθέντος Υιού και Λόγου του Θεού. Χρόνια πολλά αδελφοί μου και ευλογημένα αμήν.